Απ' την παλιά Λικαρνασσό, αχ έλυσα και έλυσο. 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή και ένα γκράφιτι που φτιάχτηκε για να θυμίζει την προσφυγιά και τις χαμένες πατρίδες, κοσμεί ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της Νέας Ελικαρνασσού. Της περιοχής που κατοικήθηκε από πρόσφυγες λίγο μετά τις μαύρες μέρες του ξεριζωμού. Από ξένο τόπο κι απαλλαργινό. Μέσα στις, στην λίστα, ας το πω έτσι, των δράσεων για τον εορτασμό αυτό, συμπεριλάβαμε την αποτύπωση με γκράφιτι που ο κάθε περαστικός μπορεί να δει, γκράφιτι που θα τονίζει την καταγωγή μας, το συνέστημα που νιώθει κανείς γυρίζοντας το παρελθόν και τις ρίζες του. Το γκράφιτι στη Νέα Λικαρνασσού απεικονίζει τη μάνα μικρασιάτισσα που άφησε τον τόπο της και πήρε το δρόμο της προσφυγιάς. Με βλέμμα θλιμμένο αλλά στραμμένο προς την Ελλάδα, αφήνει πίσω την πατρίδα της προκειμένου να κρατήσει ασφαλή τα παιδιά της. Ένα που έχει στην αγκαλιά και ένα που κρατάει από το χέρι, το οποίο αδυνατεί να πάψει να βλέπει τον τόπο που αφήνει και που, όπως αποδείχθηκε, δεν συνάντησε ποτέ ξανά. Μάνα πονεμένη, η οποία είναι υποχρεωμένη να πάρει τα παιδιά της, την οικογένειά της, να εγκαταλείψει την εστία της και να μετεγκατασταθεί. Από την παλιά Λικαρνασσό, λοιπόν, βλέπουμε στο βάθος την εγκατάσταση στη Νέα Λικαρνασσό. Εσείς η πρώτη μου αγάπη, εσείς εκεί παντού. Η πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου «Η Αρτεμισία», με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη μικρασιατική καταστροφή, επικεντρώθηκε στην ανάγκη οι άνθρωποι να μην ξεχάσουν, να θυμούνται ότι οι πρώτοι κάτοικοι σε αυτό το κομμάτι του Ηρακλείου ήταν άνθρωποι που ξενιτεύτηκαν, άνθρωποι που ταλαιπωρήθηκαν, άνθρωποι που ως μοναδικά τους εφόδια έφεραν μαζί τους την αγάπη τους για τον τόπο τους και μαζί τα έθιμά τους που διατηρούνται μέχρι και σήμερα.